Και καλά. Σύνδεση τώρα με τον Νίκο Παγκάκη. Επιστρέφουμε στην πρώτη είδηση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, στον θάνατο του Kobe Bryant. Να δούμε λοιπόν και άλλες αντιδράσεις από το NBA και άλλο ρεπορτάζ, Νίκο μου, έλα πάμε. Ακριβώς. Να πω καταρχάς ότι μετά τον break είδαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο τελείωνε με τις εξής φράσεις: ότι θα είμαι πάντα αυτό το παιδί, έλεγε ο Kobe Bryant, με τις γυρισμένες κάλτσες, τον κάδο με τα σκουπίδια στη γωνία και τα 5 δευτερόλεπτα, η μπάλα είναι στα χέρια μου. 5-4-3-2-1 για να τελειώσει την καριέρα του. Αυτός ο καταπληκτικός αθλητής, ο Black Mamba, που έγραψε, όπως ήταν το παρατσούκλι του, τη δική του ιστορία στο NBA με τη φανέλα το Los Angeles Lakers, ο άνθρωπος που θεωρήθηκε η φυσική συνέχεια του Magic Johnson και συγκρίθηκε με τον Michael Jordan. Υπάρχει παγκόσμιο σοκ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, έπεσε το ελικόπτερό του μαζί και η Τζιάννα, η κόρη του 13χρονη. Έχουμε και τις πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας. Είναι αυτές που βλέπουμε εδώ, Νίκο. Λίγο μετά τη συντριβή μας στην πραγματικότητα. Και δυστυχώς οι μάρτυρες έκαναν λόγο για θόρυβο στη μηχανή, μια φλεγόμενη μπάλα η οποία έπεσε από τον ουρανό και έτσι. Ήταν και άλλοι 7 άνθρωποι μέσα, όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ στην πραγματικότητα με τις οικογένειές τους, Νίκο, έτσι. Δυστυχώς, ναι. Να πούμε και το συγκεκριμένο αθλητή, παιδιά, ότι τα δύο μεγαλύτερα κανάλια στην αθλητική, το Sporting News και το TNT, ονόμασαν τον Μπράιαντ τον καλύτερο παίκτη της δεκαετίας του 2000. Ένας καταπληκτικός αθλητής. Αυτό ήταν το draft του 96, έτσι. Ακριβώς. Και όπως πολύ σωστά, το 75. Εδώ βλέπουμε τον LeBron James, τον οποίο αναφέρθηκες νωρίτερα, που είναι συντετριμμένος από το θάνατο, μόλις έχει μάθει εδώ, την. Εδώ κοιτάξτε την εικόνα αυτή. Κοιτάξτε εντάξει, την εικόνα. Να βλέπεις τώρα ένα γίγαντα σαν αυτόν. Να λυγίζει. Και να λυγίζει. Κοιτάξτε εδώ τη στιγμή αυτή. Στο διάλειμμα εντωμεταξύ, Νίκο, ρωτούσα το Δημήτρη αν είχαμε κάποια αντίδραση από το Γιάννη Αντετοκούμπο και μου είπε τι έκανε. Έκανε μια απίστευτη αντίδραση. Γι' αυτό σε έκλεισε όλα τα social. Facebook, Instagram, τίποτα, Twitter, δεν τα κατέβασε τίποτα όλα. Τίποτα από τις σελίδες του. Δεν είχε γράψει κάτι. Είχαν και προσωπική αυτή είναι η αντίδρασή σχέση. Του. Είχαν και προσωπική σχέση, βέβαια. Τον σέβονταν απεριόριστα. Ο Γιάννης έχει μάθει να ακούει. Γι' αυτό και είναι τεράστιος παίχτης και αυτός. Και μαθαίνει από όλα αυτά τα θηρία. Εδώ βλέπουμε, ξαναλέμε, LeBron James την αντίδρασή του μόλις έχει πληροφορηθεί την είδηση. Βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε στο γήπεδο των Celtics, όπου σταμάτησε το παιχνίδι για να μπορέσουν να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή και υπήρξαν και πολλά χειροκροτήματα για τον άδικο χαμό του Black Mamba, του Kobe Bryant, στο γήπεδο των Celtics. Εκεί ήταν ένα από τα γήπεδα του NBA που κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Θα το δείτε εδώ, με την έναρξη του αγώνα. Θα σταματήσουν οι παίκτες και όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Μόλις έχει μαθευτεί η είδηση, έτσι. Ακριβώς. Και βλέπετε, νομίζω, μια εικόνα χίλιες λέξεις από το να μιλάω εγώ. Τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Για να το δούμε, για να το δούμε. Φοβερό παίκτη που έχει γράψει χρυσές σελίδες, Νίκο. 81 πόντους έχει βάλει σε έναν αγώνα. Αυτό είναι το προσωπικό του ρεκόρ. Με 60 πόντους τέλειωσε την καριέρα του. Την τελευταία μέρα έγραψε 60 πόντους. Φοβερός. Και στο γήπεδο της Μακάμπη θα μας πει. Στο γήπεδο της Μακάμπη, απίστευτες σκηνές. Με την αναμέτρηση με την Χάπολ Τελ Αβίβ, με όλο τον κόσμο να έχει σηκωθεί. Ακούγοντας την είδηση του χαμού του τεράστιου Kobe Bryant. Και εδώ νομίζω καλύτερα να ακούσουμε λίγο από το να μιλάω εγώ, γιατί έχει τη δική του σημασία. Πάμε παρακάτω, Νίκο μου. Για να δούμε τη στιγμή αυτή. Λοιπόν, όλος ο κόσμος λοιπόν, στο γήπεδο της Μακάμπη Τελ Αβίβ, στην αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελ Αβίβ, έχει σηκωθεί στην είδηση του χαμού του τεράστιου Kobe Bryant και υπάρχει βέβαια Μάλιστα. μια μεγάλη ατρεχίλια μόνο αυτό που βλέπουμε. Μάλιστα. Και τώρα μας πας, Νίκο. Και τώρα θα δούμε την αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος Ευρωπαίος γαρ και καταπληκτικός αθλητής βέβαια στο NBA και αυτός ο καρυσμένος στο παγκόσμιο σοκ. Ο Σλοβαίνος σούπερστάρ στο Μαύρη αδυνατεί να πιστέψει πως ο Kobe Bryant έφυγε. Ανεβάζει μια φωτογραφία με την κόρη του, την Τζιάννα, στο διαδίκτυο λίγη ώρα μετά το σοκαριστικό νέο του θανάτου και αναγράφει: «Σε παρακαλώ, όχι, δεν μπορεί να είναι αλήθεια». Έχουν συγκλονιστεί, Νίκο, οι πάντες. Είδα και την αντίδραση του Στέφανο Τσιτσιπά που και αυτός ανέβασε την πλάτη της κόρης του και του ίδιου του Kobe Bryant μπροστά σε μια μπασκέτα χωρίς να γράψει τίποτα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε.